Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και 10 μήνες καταβάλουμε μια τεράστια προσπάθεια για την αναδόμηση της χώρας. Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα, τους κινδύνους που αυτή η κυβέρνηση κλήθηκε να διαχειριστεί. Δεν διστάσαμε ούτε μια στιγμή να κάνουμε αυτό που χρειάζεται για να σώσουμε την Ελλάδα από τη χρεοκοπία. Να μπορέσουμε να πείσουμε και εταίρους ότι η Ελλάδα είναι ικανή να βάλει τάξη στο χάος, στην ανομία, να εξασφαλίσουμε και την αναγκαία χρηματοδότηση της χώρας μας. Να προστατεύσουμε εν τέλει τους πολίτες, εργαζόμενους και συνταξιούχους, αλλά και ανέργους από το ενδεχόμενο η Ελλάδα να μπει σε μια βαθιά παρατεταμένη ύφεση για δεκαετίες. Και να καταφέρουμε ως κοινωνία και ως οικονομία να πατήσουμε γερά στα πόδια, να δημιουργήσουμε μια καλύτερη χώρα, δικαιότερη κοινωνία, αξιόπιστο κράτος και πραγματικό κράτος πρόνοιας. Κάνουμε τα πάντα για να αλλάξουμε για πάντα την Ελλάδα. Και ένας από τους κυριότερους λόγους για τον οποίο καταβάλουμε αυτή την υπεράνθρωπη και γρήγορη προσπάθεια αλλαγής εκφεύγει από τα στενά όρια του σήμερα. Είναι υποχρέωσή μας, της δικής μας γενιάς, να παραδώσουμε στη νέα γενιά και στις γενιές των Ελλήνων που έρχονται μια Ελλάδα απαλλαγμένη από βάρη με τα οποία εμείς τη φορτώσαμε. Βάρη που δεν έχουμε δικαίωμα να κληρορωτήσουμε στις νέες γενιές. Γι' αυτό και καλωσορίζω την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για τη σημερινή συζήτηση για το θέμα της νέας γενιάς. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και την προοπτική της. Είναι πράγματι από τα σημαντικότερα ζητήματα της κοινωνίας. Για να μείνει ζωντανή, δημιουργική, εύρωστη, χρειάζεται δημιουργική νέα γενιά που δεν εξαρτάται από κανέναν, οδηγεί η ίδια την κοινωνία στο μέλλον. Γι' αυτό αντίθετα με τη λογική που είτε υπονοείται είτε επιτάσσει μια πατερναλιστική προστασία προς τους νέους, εγώ θέλω να μιλήσω για τους νέους και τις νέες, λέγοντας αυτό που χρειάζεται εμείς να εξασφαλίσουμε, που δεν είναι ούτε η προστασία, ούτε το χάιδαμα των αυτιών, είναι το αντίθετο το οποίο εμείς πρεσβεύουμε. Αυτό που απαιτούν και αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια νέα γενιά χειραφετημένη, ελεύθερη, κριτικά στεκόμενη, δημιουργική, να παίρνει πρωτοβουλίες, να είναι αυτή η οποία αντιμετωπίζει, ανατρέπει, αλλάζει τη χώρα μας. Έχει τα προσόντα, τις σπουδές, το κέφι για να χτυπήσει την αδιαφάνεια, την ανεξιοκρατία, την ανομία, τις σπατάλες, τις πελατειακές πρακτικές. Είναι αυτή που θα είναι και πρέπει να είναι φορέας αλλαγών. Επιμένω ότι τελειώνει το πελατειακό κράτος και έχει μεγάλη σημασία για τη νέα γενιά. Γιατί δεν υπονομεύει μόνο το πολιτικό μας σύστημα. Παράγει ακόμα και πολιτισμό που ευνουχίζει τις δημιουργικές δυνάμεις και της νέας γενιάς, αλλά και ολόκληρου του ελληνισμού. Σημαίνει πολλά αυτό το πελατειακό σύστημα. Σημαίνει καταρχήν υποτέλεια, σημαίνει εξάρτηση, σημαίνει χειραγώγηση, σημαίνει λατρεία της εξουσίας αντί της αξίας, σημαίνει ο πολίτης να μαθαίνει να ψάχνει για το μέσο για κάθε πρόβλημά του, αντί για τη λύση του προβλήματος, σημαίνει ένας δήμαρχος να ψάχνει τον πάτρονά του στο Υπουργείο Εσωτερικών στην κυβέρνηση, ένας νέος να μαθαίνει να προοδεύει μόνο μέσω του λεγόμενου κονέ, όπως ήδη οι νέοι λένε, κάποιον στην εξουσία, δημόσια ή ιδιωτική, ο φοιτητής να χρειάζεται προστάτη μια φοιτητική παράταξη, ο εργαζόμενος ένα προστάτη συνδικαλιστή, να μαθαίνει ο νέος ότι όλη η ενέργειά του πρέπει να τη σπαταλάει στο να πιάσει την καλή με την εξουσία, την όποια εξουσία, να υποτάσσεται σε αυτήν, να συναλλάσσεται με αυτήν, να εξαρτιέται από αυτήν, να γίνεται αυτή αυτοσκοπός και να χάνει ο ίδιος ο νέος την αξία του. Αυτή η αντίληψη διαπερνά την πολιτική αλλά και το σύνολο του δημόσιου βίου της χώρας, όπου ο Υπουργός παραδοσιακά ασχολιόταν με το βόλεμα των ψηφοφόρων. Πρόσφατο παράδειγμα που έγινε κανόνας τα τελευταία χρόνια, βεβαίως, η αγρογή. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι μια παράδοση που ξεκινά ακόμα από την εποχή μετά την Επανάσταση. Το ελληνικό κράτος ήταν για πολλούς ένα εύκολο πιάτσικο σε κάθε έναν που μπορούσε να έχει πρόσβαση στην εξουσία. Και αυτή η λογική είχε και άλλες συνέπειες. Στον πολίτη σήμαινε η ζωή μου, ο θάνατός.
ποιος έχει την καλύτερη πρόσβαση στην πίτα της εξουσίας, και αυτό το στοίχημα κατακερμάτιζε την κοινωνία. Κατακερμάτιζε την συλλογική έκφραση και την συλλογική έκφραση των συλλογικών συμφερόντων. Αντί να δημιουργούμε επίσης για να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί η χώρα, τρογόμαστε στο μοίρασμα της εξουσίας για την καρέκλα. Η βαλκανοποίηση της κοινωνίας μας δεν ήταν και διαφορετική από την βαλκανοποίηση και της περιοχής μας, όπου η κάθε χώρα έψαχνε τον ισχυρότερο προστάτη για να προωθήσει τα συμφέροντά της. Είχε αυτή η αντίληψη και αποτέλεσμα ακόμα και στην αντίληψή μας για την εξωτερική πολιτική, που χαρακτηριζόταν από το ποιον προστάτη θα έχουμε. Τους Γάλλους, τους Άγγλους, τους Γερμανούς, τους Ρώσους, τους Δυτικούς, τους Σοβιετικούς. Και με ευκολία όλα τα καλά και κάθε κακό ήταν απόρρια των πατρώνων μας. Ήταν η ευκολία ποτέ να μην αναλαμβάνουμε ευθύνες για το δικό μας μέλλον, για το μέλλον της χώρας. Κάποιοι άλλοι είναι οι βάρβαροι που φταίνε. Οι κακοί βουλευτές, οι υπουργοί, οι μεγάλες δυνάμεις. Ποτέ όμως ο καθένας να μην αναλαμβάνει τις πραγματικές του ευθύνες. Εν τέλει, η πελατειακή λογική σημαίνει απλά κάθε προσπάθεια να βολευτούμε προσωρινά ή να μην ξεβολευτούμε. Και αυτό βοηθούσε εκείνους που πάντα είχαν ισχύ, πάντα είχαν μέσο για το μοίρασμα κάποιων προνομίων και όχι για την εξασφάλιση δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Ακόμα ισχυρότερα δημιουργούσε την ψευδέστηση ότι μπορούμε να επιβιώσουμε εσαΐ, με δάνειες δυνάμεις. Αυτές που εκάστοτε πάτρονά μας, προστάτη μας, μέσου μας και με δάνειες δυνάμεις, νομοτελειακά, η πορεία μας θα είναι πορεία εξάρτησης, πορεία επιτηρήσεων, πορεία κηδεμονίας. Από τον ψηφοφόρο που γίνεται πελάτης ενός συστήματος που τον ευνοχίζει, μέχρι και την ίδια τη χώρα που βρίσκεται σήμερα υπό μια άτυπη κηδεμονία και επιτήρηση. Κυρίες και κύριοι, αυτό το σύστημα πολιτικής απέτυχε. Και το μνημόνιο είναι η ταφόπλακα, βαριά ταφόπλακα αυτής της αντίληψης και πρακτικής. Εάν θέλουμε μια χώρα με το κεφάλι ψηλά, με δικιά της ισχυρή φωνή και παρουσία, με οικονομία ανταγωνιστική, βιώσιμη, χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς δουλείες στους δανειστές μας ή σε οποιονδήποτε τέρο, απαιτείται επιτέλους να αναπτύξουμε τις δικές μας δυνάμεις. Απαιτείται να δημιουργήσουμε το πολιτικό σύστημα αλλά και τον πολιτικό πολιτισμό που αναδεικνύει ό,τι καλύτερο έχουμε. Μέσα μας ο καθένας μας, αλλά και συλλογικά ως κοινωνία. Η Ελλάδα στους Έλληνες, το σύνθημα που συγκλώνιζε, έχει και αυτό την βαθύτερη διάσταση. Να αναπτύξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Να επενδύσουμε στο δικό μας ανθρώπινο δυναμικό. Να σεβαστούμε την αξία μας μέσα από την αξιοκρατία. Να στηρίξουμε την πρωτοβουλία και την επιτυχία του κάθε Έλληνα και Ελληνίδας. Να χειροκροτήσουμε την καινοτομία, τη δημιουργία, την επιχειρηματικότητα. Να δουλέψουμε ως σύνολο και όχι απλώς ως ανταγωνιστικές μονάδες. Και όταν μιλώ για επιχειρηματικότητα, μην παρεξηγούμε. Δεν το ταυτίζω μόνο με το άνοιγμα, το ρίσκο του ανοίγματος μιας επιχείρησης. Το ταυτίζω με την δημιουργικότητα και συλλογικότητα του Ελληνισμού που σε δύσκολες στιγμές ξέρει να πλάθει, ξέρει να δημιουργεί. Και δεν του λείπουν τα χρήματα. Είτε είναι από το μύθο του πολυμήχανου Οδυσσέα από την εποχή του Ομήρου, την υπέροχη συλλογική δημιουργία των Αμπελακίων, την παράδοση της Ικαρίας που ακόμα και οι μαρξιστές θεωρούσαν ουτοπία, το Σύνταγμα του Βουνού, μέχρι την καινοτομία των νέων σήμερα. Προχθές είδα δύο νέους που βραβεύτηκαν για ένα λογισμικό που επιτρέπει επισκέπτη να ξεναγείται μέσα στα δικά μας πολιστικά μνημεία, μέσα από το κινητό τηλέφωνο. Το γιατρό, τον εκπαιδευτικό, τον πολίτη, το δημόσιο υπάλληλο που αγαπά τη δουλειά του, που σέβεται τον ασθενή, τον μαθητή, τον πολίτη. Και αυτό δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ. Τα πελατειακά φαινόμενα κατεξοχήν στερούσαν από τους νέους να αναπνεύσουν, να ονειρευτούν, να πιστέψουν στις δικές τους δυνάμεις ότι μπορούν να δημιουργήσουν και να τα καταφέρουν. Αυτά είναι τα φαινόμενα που σπάμε τώρα. Με ριζικές τομές, από τις προσλήψεις και προαγωγές στο δημόσιο έως το πώς λειτουργεί το φορολογικό σύστημα και το κατά πόσο να ανέχεται την κομπίνα, την παραοικονομία και την φοροδιαφυγή. Από τη ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος ως το σπάσιμο της γραφειοκρατικής δομής του κράτους και την πλήρη διαφάνεια στις αποφάσεις που λαμβάνουν τα Υπουργεία. Αυτή η αλλαγή βεβαίως απαιτεί μια μικρή επανάσταση. Δεν είναι απλώς δομική, είναι και πολιτιστική. Είναι και σε αντιλήψεις.
Και για μένα, για μας, πρωτοπόρα σε αυτή την επανάσταση θα είναι η σημερινή νέα γενιά. Δεν μπορεί να μην είναι. Δεν μπορεί να μην είναι, εάν βεβαίως αναλάβει τις ευθύνες της, εάν δεν μείνει απαθής, εάν δεν αποφασίσει την φυγή, εάν δεν αποφασίσει την εγκατάλειψη, εάν δεν απογοητευτεί, εάν δεν θεωρεί ότι με τη βία μπορεί, διότι η βία απλώς φέρνει τη βία και είναι απλώς η άλλη πλευρά της απάθειας και της εγκατάλειψης. Γι' αυτό καλώ σήμερα την νεολαία, ελάτε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Πάρτε την δικιά σας τύχη στα χέρια σας, πάρτε την τύχη της Ελλάδας στα χέρια σας και μαζί να ανατρέψουμε τα κακώς κείμενα για να δημιουργήσουμε μια πιο δίκαιη, πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική Ελλάδα. Εμείς έχουμε ήδη δρομολογήσει ιστορικές τομές που καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε στο παρελθόν. Αλλάζουν τις βάσεις, βάζουν νέες για να χτίσουμε μια νέα Ελλάδα πραγματικής ευνομίας, ίσων ευκαιριών και δημιουργίας. Είναι η πιο πολύτιμη υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε στους νέους και σήμερα και στις μελλοντικές γενιές. Να πιστέψουν στη χώρα τους, να είναι περήφανοι για αυτήν και για τις δυνατότητές τους. Να γνωρίζουν οι νέοι πως θα μεγαλώσουν, θα δουλέψουν, θα δημιουργήσουν σε ένα περιβάλλον που τους σέβεται, που τους δίνει ευκαιρίες, ώστε να μπορούν και να βρουν και το δίκιο τους, την ανάπτυξη, την επιτυχία, που εξαρτάται από την δικιά τους προσπάθεια, το δικό τους ταλέντο και που κανείς δεν μπορεί να καταχραστεί αυτό το δικαίωμά τους. Παρακάπτοντά τους με ρουσφέτια, υπόγειες διαδρομές, αφανείς συναλλαγές, αυθαιρεσίες και αδιαφανείς πράξεις. Αυτή είναι η επανάσταση που έχουμε ξεκινήσει και είναι πραγματική. Θα την πετύχουμε κατεξοχήν με την ζωντανή συμμετοχή των νέων, ώστε να πάψουμε να ζούμε το παράδοξο, γιατί είναι παράδοξο, η σημερινή γενιά να είναι η πιο μορφωμένη γενιά στην ιστορία της χώρας μας, η γενιά με τις περισσότερες παραστάσεις και γνώσεις, η γενιά που έχει ταξιδέψει περισσότερο από κάθε προηγούμενη και έχει μια πολύ πλήρη εικόνα για τον κόσμο και τα πράγματα και τις προκλήσεις, που έχει τα περισσότερα προσόντα και δεξιότητες, μεγαλύτερη εξωστρέφεια από προηγούμενες γενιές και όμως να είναι η γενιά που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να ζήσει χειρότερα από κάθε προηγούμενη. Οι σημερινοί 20άριδες και 30άριδες ζουν και τον φόβο και την ανασφάλεια για το αν θα μπορέσουν τα όνειρά τους να τα κάνουν πραγματικότητα. Αν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή ζωή. Τα ξέρουμε, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, τι αντιμετωπίζει σήμερα η νέα γενιά, τα προβλήματά της. Ανεργία. Θερίζει εδώ και χρόνια. Κυρίως όμως και η ανεργία ανάμεσα στους πτυχιούχους. Και είναι πολλές φορές αδικαιολόγητο να λέμε ότι παράγουμε ως χώρα περισσότερους πτυχιούχους από όσους χρειάζεται η οικονομία μας. Διότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ένας μύθος που μας βολεύει. Η Ελλάδα παράγει περίπου όσους πτυχιούχους παράγει κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Μάλιστα, σε σχέση με χώρες όπως είναι η Γαλλία ή η Φινλανδία, τα ποσοστά των πτυχιούχων στην Ελλάδα είναι μικρότερα. Η ανεργία όμως είναι πολύ μεγαλύτερη. Στη χώρα μας και χιλιάδες είναι οι νέοι και οι νέες που φεύγουν στο εξωτερικό αναζητώντας δουλειά, όπου μάλιστα συνήθως βρίσκουν, στερώντας την ίδια ώρα από την Ελλάδα το πιο ικανό, πιο δημιουργικό, το πιο ανοιχτό μυαλό ανθρώπινο δυναμικό. Δεν έχουμε λοιπόν στη χώρα μας πρόβλημα υπερβολικής προσφοράς μορφωμένων, καρτατισμένων πτυχιούχων νέων. Έχουμε πρόβλημα ζήτησης, έχουμε πρόβλημα εκπαιδευτικού συστήματος που δεν συμβαδίζει με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, του πολιτισμού μας, των συγκριτικών μας οικονομικών και παραγωγικών πλεονεκτημάτων, αλλά ακόμα και της περιφερειακής ανάπτυξης. Αφήσαμε εδώ και χρόνια την οικονομία μας να παρακμάζει με ένα μοντέλο κατανάλωσης, αγοράζοντας ξένα προϊόντα, χωρίς να παράγουμε ελληνικά και ανταγωνιστικά δικά μας προϊόντα. Αφήσαμε να μην επεκτείνεται η οικονομία μας και σε νέους τομείς που θα δημιουργούσαν ζήτηση και καινοτόμες πρωτοβουλίες για νέους εργαζόμενους με εξειδίκευση και προσόντα. Δεν μας κάνει πια αυτό το αντιπαραγωγικό, παρασιτικό αναπτυξιακό μοντέλο που οδήγησε την Ελλάδα στο σημερινό αδιέξοδο. Γι' αυτό και επίκεντρο της επόμενης μεγάλης μας αλλαγής δεν μπορεί παρά να είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και προεκλογικά, η αλλαγή του εκπαιδευτικού μας συστήματος ήταν μία από τις βασικές μας δεσμεύσεις. Και εδώ και δεκαετίες μείναμε στάσιμοι ως χώρα προσφέροντας στους μαθητές όχι σύγχρονες μεθόδους μάθησης, αλλά μεθόδους και περιεχόμενο διδασκαλίας, αποστήθησης,
που αντιστοιχούσαν σε μια άλλη εποχή. Γι' αυτό και χρειάζονται αλλαγές με νέες αντιλήψεις, ώστε οι νέοι να είναι στην αιχμή της παγκόσμιας γνώσης και να εκμεταλλευτούν τις νέες τεράστιες δυνατότητες που προσφέρονται είτε στο διαδίκτυο είτε αλλού. Είναι λοιπόν η ώρα να σπάσουμε αυτές τις αντιλήψεις. Διότι εμείς θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο, τα ΤΕΗ μας, μπορούν και πρέπει να συνδεθούν με την περιφερειακή ανάπτυξη. Γιατί να μην βγάζουμε τα καλύτερα στον κόσμο μεσογειακά αγροτικά προϊόντα. Γιατί να μην παρέχουμε τις καλύτερες ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Να είμαστε πρωτοπόροι, όπως παραδείγματος χάρη η Ελβετία, με την ελληνική μας φιλοξενία, από το management μέχρι την ψυχαγωγία, έως την ελληνική διατροφή. Να είμαστε πρωτοπόροι στα ΗΠΑ και ΤΕΗ, ώστε στις πόλεις που χτίζουμε, να τις χτίζουμε ανθρώπινα, πράσινα, ενεργειακά χαμηλής κατανάλωσης, με ταυτότητα και ιδιαίτερα ταυτότητα ελληνική. Γιατί να είμαστε πρωτοπόροι στις ναυτιλιακές σπουδές, ώστε η Ελλάδα να γίνει διεθνές κέντρο ναυτιλιακής εκπαίδευσης. Είναι δύσκολο αυτό να το φανταστούμε, όταν εμείς είμαστε οι Έλληνες, η πρώτη δύναμη ναυτιλίας στον κόσμο. Γιατί να μην είμαστε πρωτοπόροι στις κοινωνικές σπουδές, όταν εμείς συμβολίζουμε τη χώρα όπου γεννήθηκε η δημοκρατία. Δεν αρκεί να ξυφουλκούμε κατά του μνημονίου ή να δημιουργούμε εναντίον των βαρβάρων. Γιατί ξέρουμε και ο ίδιος ξέρω, κυρία Παπαρίγα, τι σημαίνουν οι άγριες διαθέσεις των διεθνών αγορών. Τις έζησα αυτούς τους μήνες. Και ξέρω τις αναγκαίες ανατροπές σε αυτό το διεθνές σύστημα. Και εμείς ως σοσιαλιστές αυτά έχουμε προτείνει, πολύ συγκεκριμένες ανατροπές. Αλλά τώρα είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα να είναι αυτή ο αδύναμος κρίκος της κρίσης? Γιατί η Ελλάδα να είναι ευάλωτη? Γιατί να εξάγουμε πολίτες αντί να εξάγουμε προϊόντα? Γιατί να εξάγουμε φοιτητές αντί να εξάγουμε γνώση? Γιατί να μου λέει ο Γκόρντον Μπράουν, ο πρώην Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ότι σε 2 χρόνια η Αγγλία, η μεγαλύτερη της εξαγωγική βιομηχανία, δεν θα είναι τα ορυχεία, δεν θα είναι τα αυτοκίνητα, θα είναι τα πανεπιστήμια της? Σωστά διαμαρτύρονται οι νέοι για το εκπαιδευτικό σύστημα και αυτό το οποίο τους οδηγεί σε αδιέξοδα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντί να επιδιώξουμε δυστυχώς την ενεργή συμμετοχή των νέων, αντί να ζητήσουμε την ειλικρινή τους άποψη, να τους βάλουμε πραγματικά στο παιχνίδι διαμόρφωσης πολιτικής, να εμπλουτίσουν πολιτικές, δυστυχώς τους βάλαμε απέναντι σε ένα φαύλο πελατειακό σύστημα. Και έπρεπε να παραιτηθούν, να ιδιωτεύσουν, να φύγουν ή να διαμαρτύρονται ακόμα και δυστυχώς και με βία. Αλλά δεν είναι επιλογές αυτές. Είναι απλώς επιβεβαίωση αυτές οι επιλογές των αδιεξόδων. Δεν θέλω ως Πρωθυπουργός στη χώρα αυτή να έχουμε μια νεολαία ανενεργή. Μια νεολαία απεσιόδοξη. Μια νεολαία που δεν μπορεί να βρει διέξοδο στις αγωνίες της. Που δεν μπορεί να πατήσει γερά στα πόδια της. Διότι ξέρω και ξέρουμε πολύ καλά ότι χωρίς την ενεργή παρουσία της νέας γενιάς, η Ελλάδα δεν θα αλλάξει. Δεν υποσχόμαστε λαγούς με πετραχίλια. Δεν πετάμε στους νέους ένα ξεροκόμματο πολιτικής και λίγες βαρύγδουπες υποσχέσεις για το μέλλον. Δεν υποσχόμαστε stage μέσα από τα πολιτικά γραφεία για μια κακοπληρωμένη δουλειά χωρίς καμία προοπτική. Δεν υποσχόμαστε τη δίθεν αριστερή, αλλά πολύ δεξιά τελικά επιλογή ανοίγματος των θυρών του δημοσίου, ώστε να προσληφθούν εκεί όλοι οι νέοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία. Αυτό θα λύσει το πρόβλημα το αναπτυξιακό στη χώρα μας. Να αποθηκεύσουμε το πιο πολύτιμο δυναμικό μας μέσα σε θέσεις απραξίας ουσιαστικά. Αν αυτές είναι οι λύσεις που προτείνονται, να πω ξεκάθαρα ότι για μας ούτε είναι λύσεις, ούτε θα συμφωνήσουμε να καταφύγουμε στα ίδια λάθη. Αντίθετα και προεκλογικά, και σήμερα υποσχόμαστε μια πραγματικά προοδευτική πολιτική για τους νέους, δικαιοσύνης ανάμεσα στις γενιές, που επιβάλλει να αλλάξουμε ολόκληρη την πολιτική αντίληψη για το σύστημα όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα. Ναι, θα στηρίξουμε και τον αδύναμο νέο, μέσα από ένα νέο προνοιακό σύστημα που δημιουργούμε, αλλά θα βοηθήσουμε ώστε να απελευθερώσουμε και κάθε δημιουργικό, κάθε νέο που θέλει να δημιουργήσει.
Οι νέοι χρειάζονται απελευθέρωση των δυνάμεων και των δυνατοτήτων τους, όχι ακόμα περισσότερο περιορισμούς στις επιλογές και στη ζωή τους. Και αυτό είναι που κάνει η κυβέρνηση. Θα αναφερθώ πριν τελειώσω σε μερικές μόνο από τις πολιτικές που αφορούν στην πολιτική μας για τους νέους. Πριν όμως το πω αυτό, θέλω να σας πω ότι έχω υποσχεθεί εδώ στη Βουλή ότι θα αξιοποιήσουμε και τις καλύτερες πρακτικές διεθνώς. Θα αξιοποιήσουμε όποιους μπορούμε να βρούμε που μπορούν να συμβάλλουν στις αλλαγές στη χώρα μας, μεταφέροντας εμπειρία, γνώση, δουλεύοντας με τους βεβαίως Έλληνες εμπειρογνώμονες, αλλά αξιοποιώντας όμως το καλύτερο που έχει να προσφέρει η ανθρωπότητα. Έχω λοιπόν ζητήσει από μια κορυφαία προσωπικότητα να ηγηθεί μιας διεθνούς ομάδας, η οποία θα αξιολογήσει όλο το προνοιακό μας σύστημα, αλλά και παράλληλα θα κοιτάξει και τα θέματα της νέας γενιάς, γιατί είναι και υπεύθυνος για δύο Ινστιτούτα, το ένα για τις μελλοντικές σπουδές, δηλαδή που μιας στρατηγικής για τη χώρα του, αλλά και επίσης είναι άνθρωπος ο οποίος αναδείχθηκε ως ένας κεντρικός για την Ιφίλιο γνώστης του κράτους πρόνοιας και της αντιμετώπισης της φτώχειας. Είναι Σουηδός, είναι ο Γιώακιμ Πάλμε, είναι ο γιος του αείμνηστου Ούλοφ Πάλμε και σήμερα, μόλις πρόσφατα, ανακηρύχθηκε πρόεδρος του Παγκόσμιου Κοινολογικού Ερευνητικού Ινστιτούτου και Επιτροπής για το κράτος πρόνοιας που μάχεται ενάντια στη φτώχεια. Θέλω να τον ευχαριστήσω και από το βήμα της Βουλής για την προσφορά του για την Ελλάδα και βεβαίως θα έχει στενή συνεργασία με διεθνείς προσωπικότητες και Έλληνες εμπειρογνώμονες προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, αν πάρουμε λίγο την εμπειρία των άλλων χωρών που έχουν σοβαρά προνοιακά συστήματα και δεν είναι πελατειακά, ένα είναι βασικό, είναι αποκεντρωμένα. Δεν είναι πελατειακά συγκεντρωτικά σε ένα κεντρικό κράτος που αυτό λειτουργούσε στο δικό μας σύστημα για να μπορεί να παίζει ο εκάστοτε βουλευτής και πολιτικός με τις ανάγκες του πολίτη, αντί να εξασφαλίζει δικαιώματα. Αλλά έτσι γινόντουσαν πολύ πιο σύνθετα τα προβλήματα και πολύ πιο αναποτελεσματικές οι πολιτικές. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει πόσο θα βοηθήσει και η μεγάλη αλλαγή του Καλλικράτη για το σύστημα της πρόνοιας. Προχθές κάναμε μία συνάντηση, η πρώτη διυπουργική, για το θέμα των ναρκωτικών, για να θέσουμε σε λειτουργία το Εθνικό Σχέδιο κατά των Εξαρτήσεων. Ξέρετε πόσα υπουργεία εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια? 10 υπουργεία. Άλλα για την πρόληψη, άλλα για τη θεραπεία, άλλα για τις εξαρτήσεις, άλλα για την καταπολέμηση της εμπορίας, άλλα για την κοινωνική επανένταξη και το σοφρονισμό. Φανταστείτε λοιπόν τη δουλειά και το συντονισμό που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο σύνθετα προβλήματα, όπως η ανεργία, το έλλειμμα αναπτυξιακής προοπτικής των νέων στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα επιτελικό κράτος με γενικές πολιτικές, όπου όμως οι συνέργειες και οι πολιτικές θα εφαρμόζονται και θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, συμμετοχικά και αποκεντρωμένα. Μέσα από αυτές τις πολιτικές βεβαίως έχουμε συγκεκριμένες αρχές. Πρώτη και βασική είναι η συνοχή της κοινωνίας μας. Και η απόφασή μας να αλλάξουμε τα πράγματα στο ασφαλιστικό με τον τρόπο που το κάνουμε είναι μια επιλογή που έχει στο επίκεντρό της την αρχή της αλληλεγγύης πρώτα και κύρια μεταξύ των γενεών, όπως ακριβώς είπαμε και προεκλογικά. Μια μεταρρύθμιση που κατοχυρώνει το δικαίωμα στο μεγαλύτερο επίτευγμα κοινωνικού κράτους, δηλαδή την διασφάλιση της κοινωνικής ασφάλισης στα σημερινά παιδιά και στους νέους ανθρώπους. Με άλλο παράδειγμα, έχουμε την επιλογή, ιδιαίτερα στην οικονομική κρίση που δημιουργεί δυσκολίες σε κάθε οικογένεια, να προωθήσουμε και σημαντικές ρυθμίσεις για θέματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ευνοούν ιδιαίτερες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Γι' αυτά θα σας μιλήσει μετά από λίγο η κυρία Διαμαντοπούλου. Προχωρούμε όμως και σε άλλες πολιτικές, ιδιαίτερα για την εξασφάλιση της εργασιακής και οικονομικής προοπτικής. Χτυπώντας στη ρίζα το πρόβλημα της ανεργίας,
και αλλάζοντας την φιλοσοφία του μέχρι σήμερα κράτους πρόνοιας από παθητικές πολιτικές επιδότησης σε επιθετικές πολιτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας και νέων ευκαιριών. Να δώσουμε νέα εργαλεία, όπως είναι το πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την προώθηση προγραμμάτων παροχής κινήτρων μέσω επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών. Τρία μεγάλα προγράμματα 115.000 νέων θέσεων εργασίας με γενναίες επιδοτήσεις για μακροχρόνια άνερες γυναίκες, πολύτεκνες, τρίτεκνες ή τρίτεκνους και αρχηγούς μονογονικών οικογενειών. Ενίσχυση στην δημιουργικότητα με νέες πρωτοβουλίες που θα χρηματοδοτηθούν σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά επίσης και σε επιταγές που θα εξαργυρώνονται για κατάρτιση και για θέσεις εργασίας, τόσο με επιχορηγήσεις για καινοτόμες δράσεις, όσο βεβαίως και για στήριξη 2.500 συνολικά επιχειρήσεων της νεανικής επιχειρηματικότητας, μέσα από προγράμματα και ευρωπαϊκά και εθνικά, ώστε να αξιοποιήσουμε όλο το ανθρώπινο δυναμικό σε αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας μας. Έχουμε όμως και την παιδεία. Η μεγάλη αλλαγή εδώ θα έρθει. Μια εκπαίδευση που χρειάζεται συνεχώς να αλλάζει, να εξελίσσεται από το και να στηρίζει την οικογένεια, από το ολοήμερο σχολείο, το βρεφονομαγιακό σταθμό που δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα, μέχρι το ηλεκτρονικό σχολείο, ώστε να έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης, ο κάθε νέος, στον πλούτο, την κοινοκτημοσύνη της γνώσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημαντικές αλλαγές χρειάζονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και πρόσφατα η κυρία Διαμαντοπούλου περιέγραψε τις γενικές γραμμές της Σύνοδο Πριτάνεων για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτοτελή πανεπιστήμια, να παίρνουν πρωτοβουλία, να αποφασίζουν για τα τμήματά τους, να αποφασίζουν για το ποιες σχολές θα έχουν, να αποφασίζουν για τα ποια πτυχία θα δώσουν. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Σήμερα αυτό γίνεται στα γραφεία του Υπουργείου Παιδείας. Θα πρέπει λοιπόν αυτοτέλεια να υπάρχουν, να μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες. Και οι ίδιοι και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και την περιφέρεια. Αλλά και επίσης να προσελκύουν διεθνώς φοιτητές, ερευνητές. Και άρα από εκεί που λέγαμε κάθε χωριό και ΤΕΗ, να πούμε κάθε ΤΕΗ και διεθνή παρουσία. Και είναι σημαντικό που σε αυτό το σχέδιο που έχουμε θέλουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα δίπλα μας και πιστεύω ότι έχουμε και τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων. Παράλληλα και τέλος θέλουμε να φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε σε ολόκληρη την κοινωνία τη δυνατότητα συνεχούς πρόσβασης στην εκπαίδευση, τη διαβίου εκπαίδευση, δίνοντας νόημα στην παιδεία, νέο νόημα στην παιδεία και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν είναι εκεί που μόνο τα παιδιά μας σπουδάζουν. Είναι εκεί ανοιχτά πανεπιστήμια για όλους, για συνεχή μάθηση, για δεύτερες ευκαιρίες, για συνεχή εξέλιξη, για συνεχή έρευνα. Ένα θερμοκήπιο καινοτομιών, σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, είτε είναι τεχνολογικά προβλήματα, είτε είναι κοινωνικά προβλήματα, είτε είναι για την ανάπτυξη της κάθε περιοχής και περιφέρειας. Για να γίνουν όμως αυτά, χρειάζεται η συμμετοχή του νέου, το δικαίωμα της συμμετοχής. Γι' αυτό και δίνουμε οξυγόνο, η κυβέρνησή μας δίνει οξυγόνο στην δημοκρατία, με πολιτικές εναντίον κάθε είδους αποκλεισμού, ηλικιακού, οικονομικού ή και γεωγραφικού. Με όλες μας τις πρωτοβουλίες που ξεκινήσαμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, όπως είναι η ανοιχτή διαβούλευση όλων των νομοσχεδίων στο διαδίκτυο, για να μπορεί να συμμετέχει ο νέος, όχι μόνο μέσα από οργανωμένα κόμματα, αλλά να συμμετέχει είτε συλλογικά είτε ατομικά με τη γνώμη του, με το λόγο του, με την ανάρτηση όλων των αποφάσεών μας στο διαδίκτυο, να μας κρίνουν, να συμμετέχουν με δημιουργική κριτική, με την απόφασή μας να κατεβάσουμε το ηλικιακό όριο εκλογής στην τοπική αυτοδιοίκηση στα 18 έτη, γιατί πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε τους νέους και τις νέες μας. Και μαζί τελειώνω με μια προτροπή. Στις εκλογές που έρχονται της αυτοδιοίκησης, βάλτε νέους ανθρώπους,
βάλτε νέες και νέους. Είναι μια έκκληση προς όλα τα κόμματα. Δώστε λόγο και ρόλο στη νέα γενιά. Η νέα γενιά και ξέρει, η νέα γενιά και μπορεί, η νέα γενιά και θέλει. Κάντε τον Καλλικράτη μοχλό αλλαγών και ανατροπών με τους νέους πρωτοπόρους. Σας ευχαριστώ.